Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε House Flipper, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε το πολύ πολύ όμορφο σπίτι μου. Όμως πριν ξεκινήσουμε τη διακόσμηση, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κάτω στην περιγραφή θα έχω το link από το panosden.gr, το site όπου μπορείτε να βρείτε το δικό μου merch αλλά και το merch του Πάνου, όπως αυτό που φοράω εγώ, καθώς και πολλών άλλων αγαπημένων σας creators. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα δικά μου footer, έρχονται και άλλα πραγματάκια από τις εκάρτες. Το link κάτω στην περιγραφή. Στο προηγούμενο πάρτι που έκανα, είχαμε φύγει λίγο από το σπίτι μας. Πήγα και διακόσμησα ένα βαγόνι με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω. Τώρα όμως έχω επιστρέψει για να συνεχίσω αυτό το τεράστιο project που έχουμε ξεκινήσει και που έχετε αγαπήσει. Όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, έχουμε τελειώσει με τον πανόροφο. Έχουμε τελειώσει πλέον και με το ισόγειο και μας έχει μείνει το χάος. Αυτό το υπόγειο που ναι, κάθε φορά κρινιάζω ότι δεν ξέρω τι θα κάνω γιατί είναι τεράστιο. Αλλά έχω πάρει μια απόφαση για το επόμενο δωμάτιο που θα φτιάξω. Θα διαλέξω ένα από τα δύο, το μεγαλύτερο, και θα κάνω ένα μικρό σινεμά μέσα στο σπίτι και ένα χώρο για παιχνίδι τέλος πάντων. Αισθάνομαι ότι αυτός είναι λίγο μεγαλύτερος, οπότε θα ξεκινήσουμε από εδώ. Ανάψω και το φως για να βλέπουμε. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια πορτούλα. Πρέπει να δω τι πόρτες έχουμε βάλει πάνω. Γιατί γενικά θέλω να έχω τα ίδια πράγματα. Αυτή ακριβώς είναι η πόρτα που έχω πάρει. Θα πάρω και άλλη μία ακριβώς ίδια για να τη βάλουμε εδώ πέρα. Να μην ασχολούμαστε άλλη φορά με τις πόρτες. Και είναι μια χαρά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να βάφουμε το δωμάτιο. Γενικά θέλω να είναι σκούρο. Δεν θέλω να το βάψω μαύρο. Αλλά πιστεύω ότι ένα σκούρο μοβ θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να παίξουμε και με λίγο τα πετσαριά. Ή όχι. Θα δούμε. Πάμε στα μοβ. Α, έχουμε πολλά μοβ. Έχουμε την άβυσσο του αυτούνου. Θα την αφήσω λίγο εδώ πέρα γιατί μ' αρέσει. Και το ζεστό δαμάσκινο μ' αρέσει γιατί μου κάνει λίγο πιο απαλό το χρώμα του. Θα τα βάλω δίπλα-δίπλα για να δω τι με εκφράζει καλύτερα. Το ζεστό δαμάσκινο μου αρέσει περισσότερο σαν χρώμα. Το γούστο μου δηλαδή είναι προ ζεστό δαμάσκινο. Το άλλο νομίζω ταιριάζει περισσότερο στο χώρο. Πάρα αυτό που μου αρέσει περισσότερο, το δαμάσκινο. Και αφού πήραμε ζεστό δαμάσκινο, θα πάρουμε ένα μεγάλο να έχουμε. Για να μην ξεχάσω το χρώμα δηλαδή, γιατί παθαίνω κάτι τέτοιο που και που. Θα πάμε λίγο και στις ταπετσαρίες, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι σε χρώμα μοβ. Αστερισμοί. Ίσως ταιριάζει να βάλουμε και μία ταπετσαρία αστερισμού. Απλά μπλεδίζει ο αστερισμός. Δεν θέλω μπλε. Θέλω μοβ. Μετά υπάρχει η ταπετσαρία λάπις λάζουλι που πάλι δεν θέλω μπλε. Η ταπετσαρία σε χρώμα μέθιστου που δεν μ' αρέσει το μοτίβο. Και η παιδική ταπετσαρία ουρανός που όχι, δεν θέλω παιδική ταπετσαρία. Οπότε δεν έχω πολλές επιλογές, παιδιά. Θα το κάνουμε όλο το δωμάτιο μοβ με το δαμάσκινο. Τέλος. Ωραία. Τελειώσαμε με τους τοίχους, πολύ ωραίο χρωματάκι και μου είχε έρθει η ιδέα μετά από... Αν μας βρίσκει το φως φαίνεται πιο σκούρο γιατί θεωρητικά όταν βλέπεις ταινία έχεις πιστά τα φώτα. Μου είχε έρθει η ιδέα τέλος πάντων μετά από το βαγόνι που έκανα και έβαφα το ταβάνι, να βάψω και το ταβάνι. Ήταν μια περίοδος πολύ μόδα έτσι να βάφεις το ταβάνι. Έτσι πριν 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη αυτό, αλλά είναι ωραίο, είναι λίγο διαφορετικό. Θα πουλήσω βέβαια αυτό και θα αγοράσω άλλο χρώμα. Λέω να πάρω τελικά αυτή την άβυσσο. Ωραίο, δεν φαίνεται ότι είναι διαφορετικό. Φαίνεται ότι επειδή δεν φωτίζεται είναι εκεί πέρα σκούρο. Αλλά άμα το προσέξεις είναι διαφορετικό. Και πάμε στο πάτωμα. Θα μου άρεσε και η ιδέα να βάλω κάποια μοκέτα σε όλο το δωμάτιο. Απλά θα έπρεπε η μοκέτα μου να είναι πάρα πολύ σκούρα. Και έχει σε σκούρο χρώμα μόνο αυτή την μπλε. Και δεν θέλω να βάλω μπλε. Μετά έχει κάτι μαύρα πλακάκια. Αλλά πιστεύω ότι αφού δεν θα βάλω χαλί, πρέπει να βάλω ξύλο κάτω όπως έχω κάνει και πάνω ρόφους, αλλά πρέπει να βρω ποιο ακριβώς ξύλο έχω βάλει. Αυτό πρέπει να έχω βάλει. Δεν τρελαίνομαι, θα σας πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι καθόλου για αυτό που βλέπω. Αχ, θα μπω σε παραπάνω έξοδα και θα στρώσω χαλί, την γκρι. Μου χτυπάει πολύ άσχημα, γιατί κατευθείαν γίνεται πολύ κρύο το δωμάτιο και εγώ θέλω να είναι ζεστό. Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό που είχε, γιατί δεν είχε τίποτα. Να δούμε που θα βάλουμε την οθόνη. Πάμε στα ηλεκτρικά είδη και θέλουμε μία τηλεόραση που μπαίνει στον τοίχο. Τι είναι εδώ πέρα? Το μεγαλύτερο. Δεν χωράει. What? Okay. Η large χωράει. Ούτε η large δεν χωράει. Medium. Αυτή χωράει. Και θα τη βάλουμε κεντρικά. Οπότε, αφού βάλαμε εδώ τηλεόραση, θέλουμε συνέχεια να βάλουμε καναπέ για να κάθονται όλοι και να βλέπουν. Θυμάμαι ότι είχαν βάλει καινούργιους καναπέδες που ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Ναι, είχαν βάλει αυτούς τους γωνιακούς.
Ανοιχτόχρωμο κλασικό. Δεν θέλουμε. Κλασικό, εδώ θέλουμε μοντέρνο. Είναι το δωμάτιο των νέων που κάθονται και αράζουμε την παρέα του. Θα βάλουμε και PlayStation, το σκουρόχρωμο, το γωνιακό, τον καναπέ. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα χρωματάκι που να ταιριάζει. Νομίζω η καλύτερη επιλογή είναι να βάλουμε μαύρο. Θα βάλουμε αυτό το μαύρο με του λευκού ρόμβου. Θα βάλουμε κι άλλο ροζ. Ωραία, και πες ότι το βάζει ρε Κωνσταντίνα αυτόν τον καναπέ. Πώς θα περνάει ο κόσμος να κάθεται. Χωράει από εδώ ο κόσμος, δεν χωράει να περάσει. Ναι, ωραία, πήγε αυτό. Αυτός εδώ, πιο ευρύχωρο, αλλά δεν χωράει πολλά άτομα. Μήπως πρέπει απλά να βάλω πολλές πολυθρόνες για να ξαπλώνουν και να βλέπουν, όπως είναι στο σινεμά. Δεν είναι κακή ιδέα και μου άρεσε πολύ αυτή εδώ η πολυθρόνα. Η ανοιχτόχρωμη πολυθρόνα καίνει. Καλά, όχι την ανοιχτόχρωμη, να πάρουμε τη σκουρόχρωμη. Και να την κάνουμε ένα μαύρο. Μ' αρέσει. Με μαξιλάρι ένα ροζ και ένα αυτό, λευκή και μαύρη ρόμβη. Πες να είναι εντωμεταξύ η αντίστοιχη. Τέλεια. Αυτό θα κάνω, παιδιά. Μπορώ να βάλω μία εδώ, μία εδώ και μετά μία εδώ, μία εδώ. Οπότε έρχεσαι για προβολή. Περνάς, κάθεσαι, βλέπεις, σηκώνεσαι, φεύγει. Ή μπορούμε να τις βάλουμε όλες κεντρικά και να έχεις πρόσβαση από τις δύο άκρες. Ναι, χωράω από εδώ. Οπότε μια χαρά, αυτό θα κάνω. Θα πω την αλήθεια, το περίμενα κάπως διαφορετικό, αλλά δεν μου δίνει πολλές επιλογές στο παιχνίδι. Ήθελα να το παίρνω, βάλω καναπέ τεράστιο. Δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό το κόνσεπτ. Μ' αρέσει. Έκανα ένα δικό μου σινεμά στο σπίτι μου. Πόσοι άνθρωποι έχουν. 4 άτομα τα χωράει και άμα θέλουμε και παρέα θα φέρουμε σκαμπό να κάτσουν. Θα κάτσουν στο πάτωμα γιατί έχουμε χαλί κάτω και είναι πάρα πολύ άνετο. Εκτός από την τηλεόραση, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι PlayStation για να κάθονται και να παίζουν. Κονσόλα αυτή, ξέρω εγώ. Αυτή την κονσόλα θέλω. Δεν μπορώ να τη βάλω κάπου στον τοίχο. Δεν μπορώ. Θα πάρω οπότε κάποιο ράφι. Παίρνω αυτό το ραφάκι και το βάζω ακριβώς κάτω από την τηλεόραση. Και παίρνω την κονσόλα και την βάζω εδώ πάνω. Ίσως είναι καλή επιλογή να βάλουμε άλλο ένα ράφι εδώ ακριβώς δίπλα και κολλητά, να είναι δηλαδή σαν ένα μεγάλο, και να βάλουμε και χειριστήρια. Θα πάρουμε μαύρο με μοβ χειριστήριο και θα βάλουμε 1, 2, 3, 4. Τέλειο, καταπληκτικό. Οπότε έχουμε κάνει το σινεμά μου. Έκανα ένα σινεμά στο σπίτι. Δεν μου αρέσει καθόλου το φωτιστικό που υπάρχει εδώ πάνω, οπότε θα το πουλήσω και θα βάλουμε κάτι μοντέρνο να ταιριάζει. Μ' αρέσει πολύ ο πολυέλαιος solar, αλλά νομίζω ότι θα δίνει πάρα πολύ φως. Θεωρητικά αυτό το δωμάτιο θα είναι κάπως σκοτεινό. Α, θα βάλουμε λάμπα αλογόνου. Αυτή η μπάρα, σας έχω πει. Η μπάρα, η ράγα. Σας έχω πει ότι είναι πολύ μοντέρνα, έτσι τα ξέρω. Εγώ τα ξέρω γιατί σας είπα, φτιάχνω σπίτι και στην πραγματικότητα και ενημερώνομαι. Οπότε το ανάβουμε και φωτίζει όπως πρέπει, όσο χρειάζεται. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε εδώ με το που μπαίνεις είναι να βάλουμε κάποιο παιχνίδι από αυτά τα πολύ ωραία που έχει. Δηλαδή, ίσως ένα φλιπεράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του να βάλω φλιπεράκι. Να τα βάλω να κοιτάνε έτσι με το που μπαίνεις, ναι. Και ίσως άμα χωράει και το άλλο αυτό εδώ πέρα, το όρθιο μηχάνημα που λέει. Τέλει. Οπότε γίνεται κάπως το gaming room εδώ πέρα. Και αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε, αρχικά να δούμε στα χαλιά αν μπορούμε να βάλουμε κάτι μαύρο εδώ με το που μπαίνεις, έτσι ώστε να σε βάζει το vibe και να μην πέφτει κατευθείαν το μάτι σου στην κρυμοκέτα. Πούρο, στρογγυλό, χαλί, μαύρο, XXL. Οπότε με το που μπαίνεις πέφτει το μάτι σου στη μαυρίλα. Καταπληκτικό. Okay. Τώρα θα προσθέσουμε πινακίδες νέων. Βάλουμε αυτό το chill σε μεγάλο και σε χρώμα μοβ, γιατί όλα είναι μοβ εδώ πέρα. Α, δεν χωράει σε μεγάλο, οπότε θα πάρουμε το medium. Τέλεια. Δεν θέλω να βάλω πινακίδες νέων εδώ δεξιά και αριστερά. Θέλω να το αφήσω σκέτο. Ίσως να βάλουμε καμία φύσα, θα δω. Αλλά το άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι αστεράκια στο ταβάνι. Κάπου είχα δει ότι υπάρχουν αστεράκια. Λοιπόν, το βρήκα. Φωσφοριζέ αστεράκι για το ταβάνι. Να βάλω. Ή θα γίνει παιδικό, χωρίς λόγο. Αν βάλουμε λίγα αστεράκια έτσι εδώ, διάσπαρτα. Είναι ουρανός πάνω. Θεωρώ ότι έγινε λίγο πιο τσαχπίνικο που έχει τα αστεράκια πάνω. Μ' αρέσει. Οπότε θα τα κρατήσω. Και όταν βλέπεις ταινία, σβήνεις το φως, ανάβεις εδώ την τηλεόραση και δείτε τι ωραίο vibe που έχει το δωμάτιο και με τα αστεράκια πάνω. Και το chill πίσω για να μην σε τυφλώνει στην πλάτη σου. Δεν σε ενοχλεί δηλαδή όταν βλέπεις τηλεόραση. Πολύ ωραία τα κατάφερα πάλι. Όχι να το πενευτώ. Αλλά είμαι πολύ καλή. Και το τελευταίο που είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε, είπαμε να βάλουμε καμία φύσα. Αν και νομίζω δεν θα μ' αρέσουν οι αφίσεις που έχει. Δεν μ' αρέσουν οι αφίσεις που έχει. Το πολύ πολύ να βάζα μία από όλες αυτές, αλλά δεν θέλω να βάλω μόνο μία. Ήθελα να βάλω καμιά τέσσερις και δεν μ' αρέσουν. Οπότε θα τους αφήσω άδειους στους τοίχους. Στο σινεμά δεν βάζουν τίποτα. Ηχοαποροφητικά υπάρχουν. Όχι. Πώς μου ήρθε τώρα αυτή η αναλαμπή, έχω δει κάπου. Αχ.
Δεν θυμάμαι αν έχω δει κάπου απορροφητικά. Πήγα μια βόλτα μέχρι πάνω το στούντιο να δω πως έχω χρησιμοποιήσει κάπου απορροφητικά για τον ήχο. Δεν έχω, οπότε μάλλον δεν υπάρχουν. Οπότε θα μείνουν άδειοι τοίχοι. Είναι απλό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όπως πρέπει δηλαδή και τα αστεράκια ήταν πολύ καλή προσθήκη τελικά. Και εδώ πέρα οι κονσόλες που έβαλα, η πινακίδα, οι πολυθρόνες. Πιστεύω ότι αν όντως έμενα σε αυτό το σπίτι θα ευχαριστιόμουν πάρα πολύ αυτό το χώρο. Οπότε ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ το σημερινό βίντεο. Εννοείται ότι περιμένω κάτω στα σχόλια τις ιδέες σας για το τι θα κάνω στο άλλο δωμάτιο που έχω, όπως και σε αυτόν τον πολύ μεγάλο κοινόχρηστο χώρο. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να μου αφήσετε κάτω το σχόλιο σας. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο για να ξέρετε ότι σας αρέσει. Εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Και αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!